Ο Λαύρος κατά του Ερντογάν, νέος εν δυνάμει ένικος του Λευκού Οίκου, Τζο Μπάιντεν, ανάβει φωτιές στην Τουρκία. We can support those elements of the Turkish leadership that still exist and get more from them and embolden them to be able to take on and defeat Erdogan, not by a coup. Παρότι στα παρεμβατικά σχόλιά του, ο δημοκρατικός υποψήφιος για τον προεδρικό θόκο των ΗΠΑ διευκρινίζει ότι η στρατηγική του δεν περιλαμβάνει το πραξικόπημα. Στο Λευκό Παλάτι, την έδρα της τουρκικής προεδρίας, εξοργίζονται. Ο εξαπορήτων του Ταγίπ Ερντογάν, ο πανίσχυρος Ιμπραήμ Καλίν, εκτοξεύει τα πρώτα τουρκικά βέλη. Η ανάλυση του Τζο Μπάιντεν για την Τουρκία βασίζεται σε καθαρή άγνοια, αλαζονία και υποκρισία. Οι ημέρες που διατάζατε την Τουρκία έχουν τελειώσει. Αλλά αν ακόμα νομίζετε ότι μπορείτε να το κάνετε, πολύ ευχαρίστως. Θα πληρώσετε το τίμημα. Το βίντεο όμως με τις δηλώσεις του Τζο Μπάιντεν προεξαμήνου στους New York Times γίνεται αστραπιαία η νούμερο ένα τάση στα τουρκικά social media. Αναπαράγεται και αναμεταδίδεται συνεχώς, εξαναγκάζοντας σε νέα παρέμβαση την κυβέρνηση Ερντογάν. Η οποία παρά τις διευκρινήσεις του Αμερικανού πολιτικού επιστρατεύει την καμουφλαρισμένη σύνδεση των σχολείων Biden με το αποτυχημένο πραξικόπημα στην Τουρκία τον Ιούλιο του 2016. Κανένας δεν μπορεί να επιτεθεί στην λαϊκή μας βούληση και στη δημοκρατία μας. Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ομιμότητα της εκλογής του Προέδρου μας. Όσοι τόλμησαν, πήραν την απάντησή τους στη 15η Ιουλίου του 2006. Αυτό ήταν μια φιλική υπενθύμηση. But they got to understand that we're not going to continue to play with them the way we have. So I am very concerned. I am very concerned. I'm very concerned about our airfields and access to them as well. And I think it takes an awful lot of work for us to be able to get together with our allies in the region and deal with how we isolate his actions in the region. Τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία αφιερώνουν εκτεταμένα δημοσιεύματα με άκρως επικριτικό περιεχόμενο. Ο Μπάιντεν και το επιτελείο του όμως αποτελούν κόκκινο πανί στη γείτονα για τις κατά καιρούς αντιτουρκικές τοποθετήσεις τους, όπως του Μάικλ Κάρπεντερ, στενού συνεργάτη του Αμερικανού πολιτικού, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει την αποκλιμάκωση της πρώτης φάσης της ελληνοτουρκικής κρίσης με το Roots Race ελληνική διπλωματική νίκη. Η ελληνική κυβέρνηση επιτυχάνει μια σημαντική διπλωματική νίκη με την αποκλιμάκωση των εντάσεων με την Άγκυρα. Στο μέλλον, οι επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο πρέπει να αντιμετωπιστούν με μια ισχυρή συντονισμένη απάντηση ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμένεται με ενδιαφέρον εάν και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιλέξει να απαντήσει ο ίδιος τον Τζο Μπάιντεν.